Πε μου πώς νιώθεις. Είμαι 18 χρονών. Ναι, εντάξει. Μια χαρά είμαι. Εντάξει το παντελονάκι, φανέλα. Βλέπεις ότι είμαι που το κουτί είναι καρμένος. Έτσι. Σε ένα νέο τουρίς του Εγγλέζου. Είστε, γιατί θα κυκλοφορείς όλη τη λύση. Όνομα, Παρατσούκλη. Προδομένος. Εντάξει. Πόσα χρόνια έχεις να τη φορέσεις? Για να παίξεις. Για να παίξεις. Πες μου πόσα. Πόσα. Από το 73 πως σταμάτησες. 73. 73. Εάγγι, έβρε μου το... Το 3 το νούμερο. Το 3. Το 3, όντως το χωρί. Έβρε... Πού τον τσάρτατε, εντάξει. Με τίποτα. Μα το κορμί το βλέπω, συντηρείτε, διατηρείτε. Η όρεξη μας είναι καλή. Χαίρετε. Γλώσσα. Είναι ευχαριστώ ότι βλέπεις πρόσωπα συνδεκτές πρόσωπες. Και ένα γενιά, δεκαετία. 77, 84. 70. Συναισθήματα. Πόσα χρόνια έχετε να φορέσετε κίτρινο μαύρα? Εδώ και 24 χρόνια. Ναι, πώς θα το χαρείτε σήμερα? Η διαδεκαετία. Ναι. Τη Λεμεσό. Ναι. Ήβρε μου ο δάσκαλος. Όνομα, εμείς οι νέοι δεν σας θυμόμαστε. Μάρος Λεωνίδου. Αλλά θα τα βλέπουμε τα DVD. Μάρος Λεωνίδου. Ναι. Θέση. Χαφ. Πήρες. Δεν το... Καλή φαλή ιστορία που άκουσα. Είναι υποχή, αντέξαν τη φωτογραφία. Αντέξαν και στέκονταν ως την αρχή φωτογραφία. Άντε, Ανδρέα! Άντε, παιδί μου! Σοβα! Βάλε 25. 25. Βάλε 30 άφοβα. Και λόγω όμως είσαι από χωρίς. Λοιπόν, θέλω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους παλέμαχους οι οποίοι είχαν καλοσύνη να έρθουν σήμερα εδώ. Πράγματι για μας της Επιτροπής των Παλεμάχων είναι έκπληξη αυτή, διότι ήταν τόσο πολύ να τους ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε στην Κερκίδα. Όμως, θέλουμε να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον υποκινητή της κίνησης μας,
των παρεμάρτων. Ο πρώτος ο οποίος έβαλε το λιθαράκι της οργάνωσης, ο κύριος Γιώργος Πυρίσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς οι παρέμαρτοι. Έχει προσφέρει πολλά σε εμάς. Ό,τι βλέπετε σήμερα μπροστά σας, εκτός από το περιεχόμενο, είναι δικά του. Γι' αυτό τον καλούμε να του δείξουμε λίγο την ευγνωμοσύνη μας, να τον παρακαλέσω να έρθει εδώ κοντά. Γιώργο. Ακόμη λοιπόν μια επιβράβευση σε εμάς με διάφορους τρόπους, ποικίλων τρόπους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον παρακαλέσω να έρθει κοντά μας. Ένα μικρό βήμα της αγάπης μας για τον Δημήτρη Γκρίν. Για πολλά χρόνια βρίσκεται δίπλα στον ΑΣΥ, προβάλλει το έργο του ΑΣΥ από την εποχή της λύσης μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας, λόγω υγείας, περιστέρες στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε να γίνει σύντομα καλά και να είναι πάλι μαζί μας. Όλη η σημερινή προσπάθεια είναι αφιερωμένη στον Άγγελο Κυριάκου, τον δημοσιογράφο της σημερινής. Αυτή η πρώτη ποδοσφαιρική συνάντηση στον Παρεμάχο πρέπει να την αφιερώσουμε εις μνήμη του κύριου Χάκη Κώστα, του Βουρή, του Σάντου, του Κοστάλα, του αθόρυβου Ανδρέα Μουτροντού, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για τη ζωή, για το Ρασίλ Δύσης. Επίσης επίσης και τον κύριο Πυρίσι, τον αείμνηστον Πυρίσι, τους οποίους θυμάμαι από το 70 που ήμουν στη Λύση και είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν τον ΑΣΥ μέχρι σήμερα. Τους ευχαριστούμε και αιωνία τους η μνήμη.